Πρόεδρε, έχουμε να κουβεντιάσουμε για θέματα που αφορούν την ομάδα του Καναλακίου, το Πάσα Χαίρων. Μία ομάδα η οποία πέρυσι πραγματικά εξέπληξε όχι μόνο εμάς εδώ τους Πρεβεζάνους, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Με την πορεία της, με την ομαδικότητα, με την συλλογικότητα, με την πορεία της στο πρωτάθλημα, αλλά και στους αγώνες μπαράζ, όπου θα μπορούσαμε φέτος να μιλούσαμε για μία κατηγορία παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, θα έρθει και αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Βέβαια το έχετε συνηθίσει γιατί παίξατε και πολλά φιλικά παιχνίδια και πέρυσι κάποιους αγώνες παίξατε με υγειονομικά πρωτόκολλα, δηλαδή με πιστοποιητικά εμβολιασμού, με rapid test, με ο κόσμος στην κερκίδα να μην είναι στο 100% και άλλα πολλά. Δύσκολες καταστάσεις πραγματικά. Δύσκολη καταστάσεις γενικά για όλη τη χώρα, Γιάννη, τα τελευταία δύο χρόνια. Mm-hmm. Φέτος επιτέλους μπορεί λίγος κόσμος να έρχεται και στο γήπεδο, έστω το 60% της φορητικότητας του γήπεδου, mm-hmm. κάτι είναι γι' αυτό. Γιατί μέχρι πέρσι μπορούσαν μόνο μέχρι 40 άτομα από κάθε ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια διοίκηση που τα τελευταία 8 χρόνια στόχος μας είναι ο προβληματισμός. Και κατά 99% μας βγαίνει όλα τα χρόνια. Μέσα. Πέρσι κάναμε αυτή την πορεία, ήταν το επισφράγισμα, κατακτήσαμε και το πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου. Mm-hmm. Και φέτος συνεχίζουμε πάλι την Κυριακή, παίζουμε μια ιστορική ομάδα που αρχίζει το πρωτάθλημα. Την Παναχαϊκή. Την Παναχαϊκή, εντός έδρας. Καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί δίπλα μας. Mm-hmm. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι να μην έρθουν ο κόσμος τελευταία στιγμή, γιατί ρωτάνε πάρα πολύ. Η χωρητικότητα του γηπέδου πλέον με το 60% δεν είναι μεγάλη. Mm-hmm. Μπορεί να μπουν μόνο 500 άτομα. Μάλιστα. Οπότε να έρθουν μία ώρα τουλάχιστον πριν τον αγώνα. Οπότε... γιατί θα υπάρχει αστυνομία, θα υπάρχει έλεγχος με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νοσήσεντος. Πάντως, κανείς άλλος δεν μπαίνει μέσα. Ναι, πάντως πρόεδρε, σε άκουσα που μιλούσες νομίζω σήμερα στον Sport FM Πάτρας που έκανες και ένα ανοιχτό κάλεσμα στους φίλους μας από την Πάτρα. Όποιος θέλει να έρθει είναι καλοδεχούμενος, έτσι δεν είπες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, είναι καλοδεχούμενος, ναι. Mm-hmm. Από όποια ομάδα και να είναι, από όποιον είναι αντίπαλο σωστά, και να είναι. Σωστά, σωστά. Ο αγώνας να πούμε ότι είναι την Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Θα μεταδοθεί ζωντανά, live streaming από το κανάλι της ομάδας στο YouTube, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Πάντως είπες η χωρητικότητα 500 άτομα και πολύ καλά έκανες και το έθιξες ότι ο κόσμος που θέλει να παρακολουθήσει την έναρξη του πρωταθλήματος στο πρώτο παιχνίδι που όχι αν παίζει και εντός έδρας, καλό θα ήταν μία ώρα νωρίτερα να βρίσκεται εκεί προκειμένου να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί θυμίσω εδώ είναι η αστυνομία πλέον. Σωστά. Και κάνει τους ελέγχους και τους πιστοποιητικά και τα. Έτσι, οπότε εκεί δεν υπάρχει ο γνωστός του γνωστού, ο κουμπάρος του κουμπάρου περνάω μέσα. Είναι, θα λειτουργήσουν όλα άψογα για να μην έχει και πρόβλημα η ομάδα. Ναι, ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, πρόεδρε, πόσες μεταγραφές έκανε φέτος ο Αχαίρων? Γιατί εγώ πραγματικά έχω χάσει τον αριθμό. Λοιπόν, φύγανε κάποιοι παίχτες φέτος από την ομάδα. Ωραία. Είτε και ο Θεός, είτε για άλλους λόγους. Ναι. Και ήταν κάποιοι καινούργοι, γύρω στα 12 καινούργια παιδιά, μικροί, μεγάλοι, γιατί φέτος πρέπει να έχουμε και πολλούς μικρούς. Σωστά. Στην εικοσάδα, 5 μικρούς. Mm. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κάποιες μεταγραφές σε μικρούς περισσότερους από τα άλλα χρόνια. Mm. Αλλά να δώσουμε και στα νέα παιδιά την ευκαιρία και το, την ευκαιρία, και... το κίνητρο να συμμετάσχουν σε αυτό το πρωτάθλημα. Mm. Πρόεδρε, συνεχίζει ο ίδιος προπονητής, κάτι που σημαίνει ότι η συνταγή δεν αλλάζει και οι στόχοι της ομάδας παραμένουν ο πρωταθλητισμός. Έτσι το είπες και εσύ στην αρχή άλλωστε. Ναι, ναι, οι στόχοι της ομάδας παραμένουν ο πρωταθλητισμός και η πρώτη θέση στον όμιλο και από εκεί και πέρα στα μπαράζ. Πάλι υπάρχουν, πάλι μπαράζ. Πάλι υπάρχει διαδικασία μπαράζ. Πάντως πέρυσι, πρόεδρε, φτάσατε λίγο πριν την πηγή, δηλαδή λίγο πριν πάρετε το εισιτήριο για την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Ναι, δεν τα καταφέραμε αγωνιστικά στο τελευταίο παιχνίδι. Mm-hmm.
δεν ήρθε εκεί, έστω και η ισοπαλία που χρειαζόμασταν. Mm-hmm. Αν και μετά από διάστημα ένα μηνός, ενός μηνός, μας κάλεσαν να συμμετάσχουμε στη Super League 2, γιατί δεν κατέβηκαν κάποιες ομάδες, αλλά εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είχαμε το γήπεδο έτοιμο, δεν είναι και το γήπεδο έτοιμο. Mm. Όπως μας έχει υποσχεθεί ο Δήμος, το γήπεδο θα ήταν έτοιμο, τώρα δεν είναι έτοιμο, θα είναι την επόμενη χρονιά, μας είπε τώρα έτοιμο. Μάλιστα. Κάτι που το ελπίζουμε, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Ναι. Με προδιαγραφές Super League 2. Ναι. Να μπορούμε να αγωνιζόμαστε σπίτι μας. Δεν μπορούμε τώρα να έχουμε μια ομάδα Super League 2 και να παίζουμε, να ξεσπιτωθούμε, να παίξουμε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Πήγε στα Γιάννα, δεν ξέρω πού αλλού θα μας ορίζει. Και μια ομάδα, πρόεδρε, που άμα βάλουμε κάτω τα συμβόλαια των παιχτών είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι τώρα επίπεδο τοπικού, έτσι. Μιλάμε για αρκετά χρήματα που έχει δαπανίσει η ομάδα και δεν μπορεί να αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, τα έξοδα είναι αρκετά, τα έξοδα τρέχουν και αν δεν παίζαμε και εδώ στο γήπεδό μας δεν θα είχαμε ούτε τα εισιτήρια, ούτε τις διαφημίσεις που έχουμε στο γήπεδο, που ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο εδώ της γύρω περιοχής, αλλά και κόσμο από τη Γερμανία που μας βοηθάνε οικονομικά. Αυτά δεν θα υπήρχαν, θα ήταν συν ένα επιπλέον μείον έξοδο. Πάντως, πρόεδρε, βλέπω ότι το αυτό που ανέφερες, ότι αρκετοί επιχειρηματίες και από την περιοχή του Καναλακίου, γενικότερα από την Πρέβεζα, αλλά και αρκετοί φίλοι της ομάδος από τη Γερμανία κυρίως, Πρεβεζάνοι όμως να το πούμε, ότι στηρίζουν οικονομικά την ομάδα. Και αυτό είναι καλό, γιατί ξέρετε ότι κι εσείς έχετε ένα στήριγμα οικονομικό επιπλέον. Ναι, ναι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλούμε όσους μπορούν να βοηθήσουν έστω και με ένα εισιτήριο διαρκείας, μια χορηγία. Όλα καλοδεχούμενα. Μάλιστα. Να πούμε και πάλι ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα την Κυριακή που μας έρχεται 24 του μήνα στις 3 η ώρα. Υποδέχεστε την ομάδα της Παναχαϊκής, ένα ιστορικό σωματείο που έχει αγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια στην Α Εθνική. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε σε ένα ακόμη πιο ιστορικό σωματείο, την ομάδα του Όφη, την οποία τη συναντάτε στην 5η φάση του κυπέλου Ελλάδας. Έχετε φτάσει στην 5η φάση. Δηλαδή ένα βήμα πριν, δηλαδή αν προκριθείτε, ενδεχομένως θα παίξετε και κάποια από τις ομάδες, τους λεγόμενους Big Four. Το έχεις καταλάβει φαντάζομαι σε τι επίπεδο έχετε φτάσει πλέον. Ναι, το έχουμε καταλάβει. Παιχνίδι. Εγώ στα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια το μόνο που τους έλεγα είναι να ζήσουμε αυτές τις στιγμές. Μέχρι την επόμενη. Αυτό νομίζω ότι... Η ιστορική στιγμή μέχρι την επόμενη. Αυτό μόνο τους έλεγα και σιγά σιγά παιχνίδι φτάσαμε σε εκεί που είναι άλλη μια ιστορική στιγμή είναι για το σύλλογό μας. Είναι το καλύτερο μήνυμα που λες στους παίκτες όταν τους βλέπεις στα αποδυτήρια. Να πούμε ότι ο αγώνας έχει οριστικοποιηθεί, θα γίνει στις 28 του μήνα, ανήμερα της Εθνικής Επετείου. Παρόλα αυτά, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η έδρα. Εσείς έχετε δηλώσει σαν έδρα το Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα και δεν έχει οριστικοποιηθεί και η ώρα. Υπάρχει μια πιθανότητα να παίξετε στις 3. Κάτι τέτοιο είδα σε δημοσιεύματα. Και ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί και η έδρα, δεν είμαστε 100% σίγουροι, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Πρέπει και το γήπεδο το οποίο έχετε δηλώσει να πληρεί τις προϋποθέσεις, έτσι, για να αντιμετωπίσετε μια ομάδα επίπεδου Super League. Κακά τα ψέματα. Ναι, σίγουρα. Θα θέλαμε να παίξουμε στο δικό μας γήπεδο, στην έδρα μας, στο καναλάκι, αλλά όπως το είπαμε και πριν, δεν μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιους αγώνες. Mm-hmm. Και αναγκαστικά με την προκήρυξη πάμε στο επόμενο γήπεδο της Ιδίας ΕΠΣ. Να πούμε... Ναι, πες μου, πρόεδρε. Το επόμενο γήπεδο της Ιδίας ΕΠΣ ήταν το γήπεδο της Πρέβεζας, το Αθανασία Τσουμελέκα. Εμείς κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες, μας βοήθησε και ο Δήμος εκεί. Ναι. Στείλαμε τα χαρτιά πάνω και τώρα αναμένουμε. Δεν έχουμε κι εμείς κάτι οριστικό. Το οριστικό είναι ότι ο αγώνας θα γίνει τις 28 του μηνός, όπως είπε. Σωστά. Και ελπίζω να πούμε ένα ανήμερα αυτή τη μέρα σε ένα βροντερό όχι στον Όφη. Στον Όφη. Πάντως να πούμε, πρόεδρε, για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, όταν υπάρχουν δύο αντίπαλοι, το παιχνίδι πάντα γίνεται στην έδρα
της ομάδας που είναι μικρότερης κατηγορίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Αχιάνο Καναλακίου είναι σε μικρότερη κατηγορία από ότι ο Όφη. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι και μια βοήθεια από την πολιτεία προς αυτά τα μικρά σωματεία, εντός αγωγικών μικρά, προκειμένου και εσείς να έχετε τις πράξεις και από τα εισιτήρια και από χορηγίες και από όλα, έτσι. Μια οικονομική πράξη. Ακριβώς, ναι. Έτσι, αυτό ισχύει, Γιάννη, ακριβώς έτσι. Και να πούμε ότι είναι αγώνας νοκάουτ. Δηλαδή, κερδίζετε, προχωράτε στην επόμενη φάση. Δεν είναι δίπλα τα παιχνίδια. Όχι, όχι. Μέχρι και αυτή τη φάση, την πέμπτη φάση, είναι αγώνας νοκάουτ. Την επόμενη φάση από τα παιχνίδια θα είναι διπλά. Θα μπουν οι άλλες τέσσερις ομάδες, οι πρώτες του περσινού πρωταθλήματος. Πρόεδρε, το Καναλάκι πώς ζει και την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και την, το κύπελο, την ημέρα του κυπέλου με τον Όφη. Τι μηνύματα δέχεσαι από τον κόσμο εκεί? Όλοι μας βλέπουν έξω, μας λένε τι να παίξουμε, πότε, ναι. Εισιτήρια, μας κρατήσει τα εισιτήρια. Γιατί ξέρει και ο κόσμος, τα εισιτήρια θα είναι λίγα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουν περάσει στο παιχνίδι στις 28 Οκτωβρίου λίγο το μυαλό τους. Ναι. Ενώ πρώτα έχουμε ένα άλλο παιχνίδι, πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Σωστά. Στο γήπεδο μου Παναγική και να τελειώσει, εύχομαι μέσω τέλος. Mm-hmm. Την Κυριακή και μετά σκεφτόμαστε το παιχνίδι της Πέμπτης. Σωστά. Ένα-ένα τα βήματα, γιατί και πρέπει να ξεκινήσετε και το πρωτάθλημα με το δεξί, αν μη τι άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως να πούμε, Πρόεδρε, ότι εκτός από τον Αχαίρων Καναλακίου, στον ίδιο όμιλο, στον τέταρτο όμιλο συμμετέχετε στο πρωτάθλημα φέτος, από την ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος συμμετέχει και ο Τηλικράτης. Και ο Τηλικράτης. Έτσι, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια άλλη ομάδα. Όχι, εσείς και ο Τηλικράτης είσαστε οι μοναδικές δύο ομάδες που εκπροσωπούν την ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή στο γήπεδο, θα είμαστε εκεί. Να καταγράψουμε το παιχνίδι δημοσιογραφικά και εννοείται ότι θα είμαστε και στον αγώνα κυπέλου που θέλουμε και εμείς να γίνει τουλάχιστον εδώ στο νομό των δικών μας για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτό το σημαντικό παιχνίδι για τον Αχαίρων Καναλακίου και γενικότερα για το ποδόσφαιρο της Πρέβεζας. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σας.